ανανεωμένη, σεξι και με καυτό σορτσάκι, η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε από το Λος Άντζελες με πολλά και φρέσκα νέα από τα Γκάβη, όπου βραβεύτηκαν ομογενείς που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Πέρασε πάρα πολύ ωραία, ήταν μια πάρα πολύ ομορφή εκδήλωση. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό πράγμα, όταν οι Έλληνες δείχνουμε ότι είμαστε μαζί, ενωμένοι. Είναι η σκηνή που ξεχώρισες, που σου έμεινε, που σε συγκίνησε ιδιαίτερα στα Γκάβη? Τραγουδώντας τα τραγούδια της Μελίνας. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Μεγάλη μου τιμή και χαρά να λέω τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μελίνα Μερκούρη, δηλαδή τι άλλο να πω. Τι κλίμα αντιλήφθηκες εκεί με τους Έλληνες ομογενείς? Τι σου έλεγαν για την Ελλάδα, για τα προβλήματα που βιώνουμε αυτή την περίοδο? Το καλύτερο πράγμα που κάνουν είναι ότι διαφημίζουν μονίμως τη χώρα μας, ότι δεν ξεχνάνε ποτέ ότι είναι Έλληνες και ας μην μιλάνε και πάρα πολλά ελληνικά, και ότι τη στηρίζουν με το δικό τους τρόπο. Στο μακρινό ταξίδι την ακολούθησε ο Ανδρέας Καψάλης. Όσο καιρό έλειπαν στο εξωτερικό, στην εγχώρια showbiz βγήκε η φήμη ότι παντρεύονται μέσα στο καλοκαίρι. Με τον Ανδρέα Καψάλη πήγες Αμερική, πώς τα περάσατε? Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάναμε και μία βόλτα την τελευταία μέρα πρωτού να φύγουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Θα πω τις συνηθισμένες ερωτήσεις, ερωτευμένοι. Εντάξει, φυσιολογικό θα ήταν αυτό, θα έλεγα, γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν μαζί του ή αυτός μαζί μου. Και φέτος το καλοκαίρι δεν θα σε δούμε παντρεμένη. Δεν θα πάρουμε τις άνω και τις κάτω ραχούλες να σε ψάχνουμε. Όχι. Μια χαρά, όλα τέλεια. Φέτος δουλεύουμε. Του χρόνου βλέπουμε. Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε στον Θέμη Γεωργαντάκη στο ραδιόφωνο Δρόμος FM για τα επαγγελματικά της σχέδια που περιλαμβάνουν τη νέα της δισκογραφική δουλειά και την καλοκαιρινή της περιοδία.